Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα σε αυτή τη συζήτηση, λέγοντας ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ειδικά σήμερα, σε μια κουβέντα η οποία θέλει να μιλήσει για την αριστερά, τους εργαζόμενους, την εργατική τάξη, τα δικαιώματά της κτλ., υπάρχει ένας μεγάλος ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο και πρέπει να δούμε αυτόν τον ελέφαντα. Και αυτός ο ελέφαντας είναι οι Αμερικάνικες εκλογές. Είναι πώς βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι ήταν μια νίκη της λευκής εργατικής τάξης στην Αμερική το ότι κέρδισε αυτός στις εκλογές. Και πρέπει να δούμε πώς υπάρχει. Αν έδινα ένα παράξενο τίτλο, ας πούμε, στις σημερινές μου σκέψεις, θα έλεγα πώς συνδέεται ο Ντόναλντ Τραμπ με τον αγώνα το δικό μας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα και τα εργατικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Πριν από λίγο καιρό τελειώσαμε το συνέδριό μας. Ένα από τα πρώτα κομμάτια του συνεδριακού κειμένου στον απολογισμό ήταν αυτό το οποίο αναφερόταν, προσπαθούσε να κατανοήσει τη διαδικασία μέσα από την οποία ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ένα κόμμα 4%, μπόρεσε να γίνει κυβέρνηση. Μια διαδικασία η οποία δεν τη συναντάμε συχνά, δεν είναι κάτι που υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ούτε στην ελληνική ούτε στην ευρωπαϊκή ιστορία. Και αυτό που έλεγε το κείμενο είναι ότι ο βασικός πυρήνας αυτής της διαδικασίας ήταν αυτό που ονομάζαμε κρίση ηγεμονίας του παλιού πολιτικού συστήματος. Πώς δηλαδή μέσα από μια κρίση ηγεμονίας διαλύονται οι παλιές πολιτικές εκπροσωπήσεις και δημιουργείται ένα πολιτικό κενό. Δύο ζητήματα εδώ. Πρώτον, όταν μιλάμε για κρίση ηγεμονίας, αυτό έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι οι παλιές πολιτικές δυνάμεις υλοποίησαν μια πολιτική η οποία διέλυε την κοινωνία και άρα έσπαγε δεσμούς. Η άλλη όψη είναι ότι η κοινωνία κινητοποιήθηκε. Δεν έμεινε παθητική. Υπήρξε ένα πάρα πολύ μεγάλο, πολύμορφο λαϊκό κίνημα όλα τα χρόνια της κρίσης. Το δεύτερο κομμάτι, όταν μιλάμε για την κρίση ηγεμονίας και τη δημιουργία του πολιτικού κενού, το ότι δημιουργήθηκε αυτό το πολιτικό κενό δεν ήταν δεδομένο ότι θα το κάλυπτε η αριστερά. Αν θέλετε, μάλιστα, το να καλυφθεί αυτό το πολιτικό κενό από την αριστερά ήταν το outsider του αγώνα. Ήταν το μειοψηφικό ενδεχόμενο. Και αυτό οφείλεται σε μια σειρά από πράγματα που συνέβησαν στη χώρα και τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ και τη σύνδεσή του με αυτούς τους αγώνες. Σήμερα βλέπουμε ότι αυτό το κενό σε μια σειρά από χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτεται από τη χειρότερη μορφή μέσα από την οποία θα μπορούσε να καλυφθεί. Γιατί δεν μπορούμε να ξεχνάμε την ιστορική μνήμη ότι η αριστερά δεν είναι η μοναδική η οποία μπορεί να στηριχτεί στη λαϊκή κινητοποίηση και να δημιουργήσει μια καινούργια συλλογική βούληση, μια καινούργια συλλογική θέληση. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις οι οποίες μπορούν να το κάνουν αυτό. Το έχουμε ζήσει στην ιστορία μας με την άνοδο του φασισμού, το ζούμε σήμερα με λαϊκίστικα μορφώματα όπως μπορεί να είναι ο Γκρίλος στην Ιταλία ή με ακροδεξιούς στην Ανατολική Ευρώπη, στη Γαλλία και σήμερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει και μια πραγματική βάση πάνω σε αυτή την πόλωση. Αν σκεφτεί κάποιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα η οποία πριν από μερικά χρόνια είχε ένα πάρα πολύ αντιδραστικό κίνημα, το λεγόμενο Tea Party. Μετά από λίγο είχε το λεγόμενο κίνημα Occupy, όλα αυτά που γίνονται με τους μαύρους κτλ. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η αμερικάνικη κοινωνία πηγαίνει από τη μία αριστερά, από την άλλη δεξιά, ανάλογα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο? Όχι. Είναι μία ένδειξη του πόσο βαθιά είναι αυτή η πόλωση. Και αυτή η πόλωση υπάρχει και στην Ευρώπη. Και η αντικειμενική βάση, η πραγματική βάση αυτής της πόλωσης δεν είναι ιδεολογική βλακεία που ακούμε από τους διάφορους φιλελεύθερους στα μέσα ενημέρωσης για τα δύο άκρα. Που εμφανίζεται ότι στην Ελλάδα υπήρχαν τα δύο άκρα, από τη μία η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη η Χρυσή Αυγή, κέρδισε ο λαϊκισμός στην Ελλάδα και άρα με κάποιο τρόπο κέρδισε ο λαϊκισμός και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί έχουμε ακούσει και τέτοιες αναλύσεις. Γιατί αυτά τα δύο άκρα για μας είναι δύο κόσμοι. Είναι δύο κόσμοι σε σύγκρουση που δεν τους συνδέει τίποτα. Η πραγματική βάση αυτής της πόλωσης που ζούμε και στις ευρωπαϊκές και στην αμερικάνικη κοινωνία είναι ότι πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία ζούμε σε κοινωνίες που παράγουν τόσο μεγάλες ποσότητες πλούτου και την ίδια στιγμή, πρώτη φορά στην ανθρώπινη κοινωνία, ζούμε σε κοινωνίες που έχουν τόσο μεγάλα πλειοψηφικά κομμάτια της κοινωνίας που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν ούτε τα βασικά του, ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Μίλησε πριν και ο σύντροφος Ανδρέας για την καταπληκτική ταινία, την καινούργια ταινία του Ken Loach, που δείχνει, αποτυπώνει ακριβώς αυτό το πράγμα στην Μεγάλη Βρετανία της κρίσης. Είναι μια εικόνα που την έχουμε στην Ελλάδα της κρίσης και είναι μια εικόνα η οποία αυτή η πόλωση δεν υπάρχει μόνο στην Ευρώπη ή σε χώρες της κρίσης που θα λέγαμε του Ευρωπαϊκού Νότου και της Περιφέρειας. Επιτρέψτε μου να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα από τη Γερμανία. Είναι εντυπωσιακό παράδειγμα, το χρησιμοποιώ κάθε φορά. Το 1990 η μισθολογική διαφορά ανάμεσα σε έναν εργαζόμενο σε μία από τα βαριά χαρτιά, ας πούμε, του γερμανικού καπιταλισμού με ένα στέλεχος, το στέλεχος έπαιρνε 14 φορές περισσότερο μισθό από τον εργαζόμενο.
Το 2000 το ίδιο στέλεχος έπαιρνε 24 φορές παραπάνω μισθολογικά από τον ίδιο εργαζόμενο. Σήμερα το ίδιο στέλεχος παίρνει 54 φορές παραπάνω από τον ίδιο εργαζόμενο. Άρα όλο αυτό που έχουμε ορίσει ως διαδικασία κρίσης, δηλαδή μια βασική διαδικασία η οποία αναδιανέμει πλούτο και εξουσία από τους πολλούς στους λίγους, είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, δεν είναι γιατί οι Έλληνες είναι τεμπέλιδες, δεν είναι γιατί είχαμε πολλούς δημόσιους υπαλλήλους που δεν έχουμε πολλούς δημόσιους υπαλλήλους, δεν είναι γιατί ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας που δεν ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας, γιατί δεν ξεχνάμε ότι και πριν την κρίση υπήρχαν διαλυμένες εργασιακές σχέσεις, και πριν την κρίση υπήρχαν ενοικιαζόμενοι, και πριν την κρίση υπήρχαν τα franchise, και πριν την κρίση υπήρχαν οι νέοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά κτλ. Άρα, τι έκανε η κρίση? Πήρε μια κατάσταση η οποία υπήρχε, γιατί δεν μπορεί στην κοινωνία να γεννά πράγματα από το μηδέν. Πρέπει να ξεκινά από τα σπίτια. Πήρε μια κατάσταση η οποία υπήρχε και πλέον την κάνει ηγεμονική. Πήρε μια κατάσταση η οποία ήταν μειοψηφική και πλέον την κάνει την κυρίαρχη κατάσταση. Αν θέλετε μια γνώμη, το πραγματικό success story των μνημονίων, η πραγματική επιτυχία των μνημονίων, η οποία δεν έγινε κατά λάθος, ήταν στον πυρήνα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ήταν το πώς πήγαμε από τη γενιά των 700 ευρώ στην εργατική τάξη των 300 ευρώ, όπως πριν από λίγο μίλησε ο Ανδρέας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αφήνει πάρα πολύ συγκεκριμένα αποτυπώματα στην κοινωνία σε όλες τις όψεις. Κάποια στιγμή έγραφε ο μεγάλος θεωρητικός και κομμουνιστής ηγέτης Ιταλός Αντώνιο Γκράμψη, έγραφε στη φυλακή ότι στις σημειώσεις του για το φορτισμό και το πόσο ο φορτισμός δούλεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έλεγε ότι η ηγεμονία γεννιέται στο εργοστάσιο. Σήμερα θα έπρεπε, και ένα κόμμα της αριστεράς έχει και χρέωση να κάνει και τέτοιες δουλειές, θα έπρεπε να μελετήσουμε το πώς οι νέες ελαστικοποιημένες σχέσεις εργασίας αναπαράγουν και συμβάλλουν μια νέα διευρυμένη μορφή ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού. Και πάνω σε αυτό είναι το ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητήσει και ένα κόμμα πέρα από τα μικρά, τα άμεσα, τα τεράστια και τα μεγαλύτερα της άμεσης πολιτικής που σχετίζονται από τη διαπραγμάτευση μέχρι την καθημερινότητα. Δύο κουβέντες για διαπραγμάτευση. Έχουν ακουστεί από την πρώτη στιγμή αδιανόητα τέρατα. Ίσως χαρακτηριστικότερα από όλα ήταν η ιστορία με το πόρισμα της Επιτροπής, όπου γραφόντουσαν ότι θα έρθει πόρισμα το οποίο θα τα διαλύει όλα. Όταν ήρθε το πόρισμα, το οποίο ήταν σε τελείως διαφορετική γραμμή από αυτή την οποία γράφανε, προσπαθούσαν να βρούνε διάφορες υποπεριπτώσεις του πορίσματος πάλι για να το τραβήξουν από τα μαλλιά και να πούνε ότι πάλι όλα διαλύονται και έρχεται νέα επίθεση κτλ. Και στην πραγματικότητα επέλεξαν να μην ασχοληθούν με το πόρισμα. Και επέλεξαν να μην ασχοληθούν με το πόρισμα γιατί το πόρισμα, το οποίο είναι από μια ανεξάρτητη επιτροπή πανεπιστημιακών, και το λέω αυτό χωρίς να θεωρώ ότι η ανεξάρτητη επιτροπή των πανεπιστημιακών είναι συνήθως το καλύτερο πράγμα με το οποίο μπορεί να σου συμβεί. Αλλά ήταν μια επιτροπή που δεν ορίστηκε ούτε από την αριστερά, ούτε από τα συνδικάτα, ούτε από κάποια ριζοσπαστική οργάνωση. Και αυτή η επιτροπή στην πραγματικότητα αποτύπωνε ξεκάθαρο ότι στην Ελλάδα η εργασία έχει διαλυθεί. Αποτύπωνε ξεκάθαρο την ανάγκη να πάμε σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Και αποτύπωνε είτε ομόφωνα είτε πλειοψηφικά ότι πρέπει να επανέλθει η επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων, πρέπει να ισχύει η αρχή της ευνοϊκότητας ρύθμισης, πρέπει να επανέλθει με ενέργεια. Πρέπει ο κατώτατος μισθός να είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης και όχι ζήτημα υπουργικής απόφασης. Πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα στην εργατική πλευρά να προσφεύγει μονομερώς στη διαιτησία. Και την ίδια στιγμή έλεγε ότι δεν χρειάζονται αλλαγές στον νόμο για την απεργία και χτύπημα της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Δεν χρειάζεται να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για το lockout και δεν χρειάζεται να απελευθερωθούν τα όρια των ομαδικών απολύσεων, ούτε καν να αλλάξει η διαδικασία προέγγισης. Μάλιστα, αυτό το οποίο έλεγε είναι, για να κρύβει να καταργηθεί η διαδικασία προέγγισης, έλεγε ότι αν χρειαστεί να αλλάξει η διαδικασία προέγγισης, γιατί η Ελλάδα έχει ένα ιδιότυπο καθεστώς και πρέπει η τελική προέγγιση να δοθεί από το ίδιο το Υπουργείο, αν χρειαστεί να αλλάξει αυτό, πρέπει πάλι να υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός προέγκρισης. Όχι εκ των υστέρων δηλαδή στα δικαστήρια. Μία μικρή παρένθεση εδώ για τις ομαδικές απολύσεις, γιατί πάλι έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε μία εκκρεμωδικία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το γαλλικό όμιλο της Λαφάρκ, όταν είχαν κλείσει η Αγέτη Ηρακλής που μας πήγε στα δικαστήρια. Υπάρχει πολύ ισχυρό το ενδεχόμενο καθαρά νομικά και έξω από οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευσης το ελληνικό καθεστώς προέγκρισης να καταργηθεί. Αυτό, για να ξέρουμε και τι απαντάμε και τι ακούμε, γιατί ξαναλέω, ακούγονται αδιανόητες βλακίες, ούτε αλλαγή ορίων σημαίνει, ούτε απελευθέρωση των απολύσεων. Ειδικά, το ξανατονίζω, ειδικά τη στιγμή που πέρα από τα όρια θα ξαναυπάρξει νέα διαδικασία προέγκρισης. Άλλη επίσης πάρα πολύ μεγάλη μάχη, ακούσαμε για τον υποκατώτατο μισθό των νέων, πάλι ακούσαμε ακόμα μεγαλύτερα τέρατα, ότι θα μειωθεί ακόμα περισσότερα από αυτό που είναι κτλ.
Τι είπε η Επιτροπή, και λέω τι είπε η Επιτροπή, γιατί αυτό που είπε η Επιτροπή στο συγκεκριμένο δεν είναι η δικιά μας θέση. Η δικιά μας θέση είναι κανένας μισθός πέρα από αυτόν που διαμορφώνεται στη Συλλογική Σύμβαση ως κατώτατο. Ούτε για νέους, ούτε για ενηλίκους κτλ. Πάμε με το κατώτατο. Τι είπε η Επιτροπή, ότι σε αντίθεση με αυτό που υπάρχει σήμερα, όπου από τα 18 έως τα 25 ένας νέος άνθρωπος δουλεύει με το 75-78% του κατώτατου, μέσα σε αυτά τα ηλικιακά όρια, μόνο για τα δύο πρώτα χρόνια, για λόγους εμπειρίας και όχι για λόγους ηλικίας, γιατί μισθολογική διαφορά με λόγους ηλικίας κρίνεται έξω από το ευρωπαϊκό δίκαιο, την πρώτη χρονιά να παίρνεις 85, του κατώτατου τη δεύτερη χρονιά 95 και από την τρίτη χρονιά κανονικά. Ακόμα και αυτό το πράγμα δηλαδή, που είπε η Επιτροπή είναι προχώρημα σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα. Ακόμα και αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εμφανίστηκε ως ακόμα υποκατώτατος. Αυτό για να γνωρίζουμε λίγο και το πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου και το ποια είναι τα επιχειρήματα που είδαμε και λίγο πριν το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου και το πώς προχωράμε. Τι είναι χρήσιμο όμως εδώ να έχουμε ξεκάθαρο. Συντρόφοι και σύντροφοι, αυτή τη στιγμή στη διαπραγμάτευση πηγαίνουμε σε δύο επίπεδα. Σε ένα επίπεδο αμυντικό για τις ομαδικές απολύσεις, αλλά κάτω στο συνδικαλιστικό νόμο, και σε ένα επίπεδο επιθετικό στο κομμάτι των συλλογικών συμβάσεων. Δεύτερο κομμάτι στο οποίο πηγαίνουμε επιθετικό είναι το κομμάτι της παραβατικός στην αγορά εργασίας. Ένα κομμάτι στο οποίο γίνεται μεγάλο πανηγύρι από τους εργοδότες και ένα κομμάτι στο οποίο πέρα και έξω από τη διαδικασία της αξιολόγησης μπορούν και υπάρχουν δυνατότητες για να μπουν σημαντικά φρένα. Δεν ξεχνάμε όμως το εξής. Ακόμα και το καλύτερο δυνατό σενάριο να φέρει η αξιολόγηση, ακόμα και να κερδίζαμε τα πάντα, πέρα από το ότι θα ήταν προφανώς μια πολύ μεγάλη ανακούφιση, δεν θα σήμαινε σε καμία περίπτωση ότι έχουμε τελειώσει τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Και δεν θα το σήμαινε αυτό, γιατί μπορεί να αποτυπώνονται διάφορα κομμάτια σε επίπεδο νομικό, και δεν υποτιμάω καθόλου το ότι αποτυπώνεται στο νομικό επίπεδο, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στο εργατικό κομμάτι υπάρχει και μια ηλική αποτύπωση σε επίπεδο σύγκρουσης. Και άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε τη δικιά μας δουλειά, τι σημαίνει εργατική δουλειά σήμερα για ένα κόμμα της αριστεράς. Πώς μπορείς να δίνεις κρίσιμες μάχες και να κερδίζεις νίκες. Και λέω το εξής. Όταν μιλάμε για εργατική δουλειά με όρους κόμματος, γιατί εδώ είναι μια κομματική εκδήλωση, δεν είναι μια κυβερνητική εκδήλωση, όταν μιλάμε για εργατική δουλειά, δεν πρέπει να μπλέκουμε την εργατική δουλειά με τον συνδικαλισμό. Η εργατική δουλειά είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι από τα βασικά στοιχεία του συνόλου των κομματικών δυνάμεων, των νομαρχιακών, των οργανώσεων μελών, από την αρχή ως το τέλος. Η εργατική δουλειά είναι από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που μπορεί να κάνει μία οργάνωση αριστεράς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να μην ξεχνάμε το εξής, ότι, να το πω αλλιώς μάλλον, σήμερα το πιο εύκολο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε μεταξύ μας θα ήταν την κριτική στα συνδικάτα. Και είναι το πιο εύκολο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό την ίδια κριτική που θα κάνουμε εμείς μπορεί να την κάνουν τα Νέα, το Βήμα, το Μέγα κτλ. Και σχεδόν να έχουν και όλοι δίκιο. Αυτό είναι το παράξενο. Την ίδια κριτική που θα κάνουν τα Νέα, το Μέγα και το Βήμα στη ΓΕΣΕ μπορεί να την κάνει και ένας αριστερός. Και να έχουν και δύο δίκιο. Αλλά εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Τι σημαίνει αριστερή πολιτική? Για να το πω όσο πιο ακραία μπορώ, αριστερή πολιτική δεν είναι να λες απλά την αλήθεια. Δεν είναι να θέλεις απλά να έχεις δίκιο. Γιατί και πέρσι το καλοκαίρι δίκιο είχαμε. Αλλά όταν πηγαίνεις απλά με το δίκιο και το σταυρό στο χέρι, δεν φέρνεις αποτέλεσμα. Και όταν έχεις μπροστά σου εργοδοτική αυθαιρεσία, απολύσεις, συμβάσεις, ζητήματα κτλ. Το δίκαιο είναι πολύ καλό να υπάρχει, αλλά δεν φτάνει. Χρειάζονται πολλά πράγματα πέρα από το δίκαιο. Και στους εργατικούς χώρους, αυτό το οποίο καθορίζει τα πράγματα πάντα, και όχι μόνο στους εργατικούς χώρους, σε κάθε πραγματική σύγκρουση, είναι και ο συσχετισμός. Και άρα το ζήτημα μιας πραγματικής αριστερής πολιτικής είναι, ξέροντας ότι είσαι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με ένα βαθιά απαξιωμένο συνδικαλιστικό κίνημα. Σας θυμίζω ότι στη μεγαλύτερη μάχη που δόθηκε ποτέ στην ιστορία της μεταπολίτευσης, και αυτή ήταν η εβδομάδα του δημοψηφίσματος, η επίσημη έκφραση του συνδικαλιστικού κινήματος ήταν με τη μεριά του ναι. Αυτό είναι αδιανόητο και ίσως είναι από τις κορυφαίες στιγμές του να δείχνει τι σημαίνει κρίση αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα και πόσο πολύ έχουν απομακρυνθεί συγκεκριμένες κοινωνικές εκφράσεις από την κοινωνική τους βάση και τι γίνεται. Και άρα σήμερα το μεγαλύτερο κρίσιμο για μας είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ξαναδείξουμε σήμερα ότι η συλλογική δράση έχει νόημα, ότι μπορούν να κερδίζονται μικρές καθημερινές μάχες, γιατί δεν μπαίνει ο άλλος στο συνδικάτο γιατί θέλει να φέρει την επανάσταση και τον κομμουνισμό.
Εντάξει, δεν έχει πει στο κουκουέ μουλού, έχει πει στο σωματείο του και το σωματείο του θέλει να είναι εκεί για να τον βοηθήσει στα ένσημα, για να τον βοηθήσει στο ωράριο, για να τον βοηθήσει απέναντι στον εργοδότη. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο να ξέρουμε ξεκάθαρο ότι ακόμα και σήμερα σε μερικούς από τους πιο δύσκολους χώρους μπορεί να κερδίζονται μάχες. Υπάρχουν συντρόφοι και σύντροφοι εδώ μέσα που έχουν δώσει τέτοιες μάχες. Έχουμε παραδείγματα από τους χώρους των ενοικιαζόμενων στις τράπεζες, που είναι από τους πιο δύσκολους χώρους, όπου να σας δώσω ένα πάρα πολύ σκληρό και στενάχωρο παράδειγμα. Εργαζόμενοι στο κλαδικό σωματείο, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο, ζητούσε από τη διοίκηση της Εθνικής να απομακρυνθεί από το call center και η διοίκηση της Εθνικής δεν την απομάκρυνε από το call center. Και έπρεπε να υπάρξει παρέμβαση η διοίκηση της Εθνικής με εμάς την κυβέρνηση. Έπρεπε να υπάρξει παρέμβαση του σωματείου για να κερδιθεί αυτό. Αυτό μπορεί να φαίνεται κάτι μικρό, αλλά είναι κάτι τεράστιο για να γίνει. Όπως είναι κάτι τεράστιο να ξέρεις ότι υπάρχουν σωματεία τα οποία μπροστά σε μία πώληση έχουν τη δυνατότητα 6 ώρα το πρωί να έχουν 100 ανθρώπους στην πόρτα του εργοδότη και ο εργοδότης μέσα σε 2 ώρες να έχει καταπιεί την απώληση, να έχει καταπιεί όλους τους τραμπουκισμούς που έχει κάνει μέχρι τότε και όλη τη μαγιά που έχει δείξει απέναντι στο σωματείο και να προσπαθεί να βρει άκρη συνεννόησης με το σωματείο. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ κρίσιμο πέρα από αυτό είναι αυτοί οι σύντροφοι, αυτοί οι αγωνιστές να ξέρουν ότι πέρα από τον εαυτό τους, όταν βρίσκονται εκεί, έχουν και μια στήριξη και από άλλους ανθρώπους. Και είναι πολύ σημαντικό να μην ποινικοποιούμε την αλληλεγγύη όπως πάντα κάνανε, πάντα έκανε το αντίπαλο στρατόπεδο, ότι εσύ γιατί βρίσκεσαι εδώ. Γιατί βρίσκεσαι 6 ώρα το πρωί έξω από έναν εργασιακό χώρο τη στιγμή που δεν είναι ο εργασιακός χώρος. Τι έχεις να κερδίσεις, τι κάνεις. Κι όμως έχεις να κερδίσεις. Και το κόμμα πρέπει να στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες. Το κόμμα πρέπει να είναι μαζί με αυτές τις πρωτοβουλίες, ακόμα και όταν αυτές τις πρωτοβουλίες δεν είναι δικές του. Γιατί δεν είναι αυτό το ζήτημα. Γιατί αυτές τις πρωτοβουλίες βοηθάνε να αλλάξουν αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό σχετισμό. Προτελευταία φράση για αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό σχετισμό. Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι το πραγματικό μας ζήτημα είναι το πώς θα κατανεμηθούν κάποιες έδρες σε ένα εργατικό κέντρο, σε μια δευτεροβάθμια οργάνωση, σε μια τριτοβάθμια ομοσπονδία κτλ. Έχει τη σημασία του και δεν το υποτιμώ καθόλου. Έχει τη σημασία του και γιατί ακόμα και αυτή η εκλογική αποτύπωση μπορεί να ανοίξει δυναμικές, μπορεί να κλείσει δυναμικές και μια σειρά από άλλους παράγοντες. Αλλά η πραγματική αδυναμία σήμερα του κοινωνικού σχετισμού είναι να δούμε τη συνδικαλιστική πυκνότητα στην Ελλάδα. Και εκεί είναι που δεν μας σώζει κανένα νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί αν πάρουμε τη συνδικαλιστική πυκνότητα στη ΓΕΣΕΕ και αφαιρέσουμε ΔΕΚΟ και τράπεζες που είναι πιο συγκροτημένοι χώροι, παραδοσιακά έχουν μια ιστορικότητα και λόγω αγώνων, γιατί μην τα μηδενίζουμε όλα, στους τραπεζοϋπάλλους έχουν υπάρξει τεράστιοι ιστορικοί αγώνες, ανεξάρτητα από την πορεία και το σχετισμό που μπορεί να υπάρχει σήμερα στην ΟΤΟΕ. Αλλά είναι χώροι οι οποίοι έχουν μια ιστορικότητα και μια δόμηση διαφορετική. Αν από την ΓΕΣΕΕ αφαιρέσουμε αυτά τα δύο μεγάλα κομμάτια, η συνδικαλιστική πυκνότητα στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα μπορεί να βρίσκεται και κάτω από το 4%. Αν σίγουρα ένα σύντροφος με διορθώνει, κάτω από το 3%. Αν θέλετε τη δικιά μου γνώμη, νομίζω ότι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους που θα έπρεπε να βάλει το κόμμα πέρα από όλα τα υπόλοιπα είναι ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο πέρα από τον συσχετισμό εντός ενός πεδίου να υπάρχει και το πεδίο για να παλεύουμε και να δημιουργούμε το συσχετισμό. Και άρα θα ήταν ένας πολύ ωραίος στόχος όταν κάποια στιγμή αυτή η κυβέρνηση δεν θα είναι στη θέση της, γιατί δημοκρατία έχουμε, γνωρίζουμε ότι δεν θα υπάρχει για πάντα η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και μια κυβέρνηση κρίνεται από δύο πράγματα. Τι κάνει όταν είναι στην κυβέρνηση και τι δομές και τι παρακαταθήκες αφήνει όταν πλέον δεν είναι στην κυβέρνηση. Θα είναι μια από τις πιο όμορφες παρακαταθήκες που θα μπορούσαμε να αφήσουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα που να έχει μια αξιοπρεπή συνδικαλιστική πυκνότητα που να μπορεί με οποιαδήποτε κυβέρνηση να προασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να πετυχαίνει νίκες. Ευχαριστώ.